Είναι 2,5 μήνες η χώρη κλειστή. Mm-hmm. Οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε, αυτές τις δομές είναι 16 με 18 μήνες απλήρωτοι. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το πώς μπορεί να διαβιώνει κάποιος 16 με 18 μήνες, πώς μπορεί να ζει χωρίς να έχει πληρωθεί, έτσι. Δύσκολα. Δύσκολα έως αδύνατα. Αδύνατο ήταν τα πράγματα όταν προχώρησαν οι εργαζόμενοι αρχές Μαΐου σε επίσχεση. Ήδη έχετε εικόνα του τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Υπήρχαν μόνο υποσχέσεις. Ζεστές μεν παγώσανε στον δρόμο δε. Μέχρι και σήμερα λοιπόν δεν έχουν κάνει τίποτα από τη Δημοτική Αρχή. Είναι στη διερεύνηση. Το κακό είναι ότι έχουν ακόμα λίγες μέρες προθεσμία να απορροφήσουν τα δεδουλευμένα χρήματα τούτης της σχολικής χρονιάς. Έως τις 30 Εβδόμου θα πρέπει να έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να απορροφήσουν τα έσοδα. Δεν έχουν φορολογική ενημερότητα και έχουν εκεί ένα μεγάλο κομμάτι της μη απορρόφησης και αυτό πρέπει να πρώτο ρυθμιστεί για να απορροφήσουν τα χρήματα. Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι η απόδοση των μισθών, η απόδοση των εισφορών στο ΙΚΑ, η απόδοση στους προμηθευτές. Δεν έχουν καθόλου κεφάλαιο και προσπαθούν να εξοικονομήσουν από το Δήμο, από χρηματοδοτήσεις παράλληλες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καθόλου χρήματα στα χέρια τους. Τουλάχιστον άμεσα διαθέσιμα. Είναι άμεσα να παρέχουν κάποια χρήματα προς την πορεία της ασφαλιστικής ενημερώτησης. Μόνο αυτά τα χρήματα έχουν. Κλειστή η βρεφική σταθμή. Δεκάδες οικογένειες στον αέρα αναφορικά με τον προγραμματισμό τους. 16 με 18 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ένα καθεστώς το οποίο δυστυχώς διαιωνίζεται βάσει αυτών που μας λέτε και χωρίς κανένας να είναι σίγουρος, κυρία Μανουσάκη, ότι τα πράγματα ενδεχόμενα να έχουν μία διαφορετική πορεία και μάλιστα σύντομα, έτσι. Ευελπιστούν όλοι, και οι εργαζόμενοι και οι γονείς, ότι οι δομές αυτές που διευκολύνουν τη ζωή εκεί στην Ήπεθρο θα συνεχίσουν να υλοποιούν το έργο τους. Όμως, εάν δεν δοθούν δραστικές λύσεις και δρομολόγηση όλων αυτών των εκκρεμωτήτων, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε Μενουσάκη. Πήραμε σήμερα, να καταλήξω εκεί αν θέλετε να μην με ακρηγορώ, είναι ότι θα κάνουν παντίους τρόπους μέσα στο επόμενο 15ήμερο να παραλάβουν τη χρηματοδότηση που δεν την έχουν πάρει, ενώ άλλες δομές τις έχουν πάρει. Κύριε Μανουσάκη, πόσες φορές έχετε πάρει αναλογίες δεσμεύσεις, αυτό απαντήστε μου. Πάρα πολλές φορές από τον Ιανουάριο τούτου του έτους. Έχω πάει εγώ προσωπικά με μέλη του ΔΣ τουλάχιστον 5 φορές στο Δήμο. Πάντα βρίσκουμε ή τον Δήμαρχο ή τον υπεύθυνο πρόεδρο, τον κύριο Ποποδάκη, και δεσμεύονται και βγαίνουν στις δημοσιεύσεις και από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μέρα σε μέρα, από 24 ώρες σε 24 ώρες, είμαστε ακόμα στο μηδέν. Σας ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ιερή ταρήφα για την τέλεση γάμων και βαπτίσεων σε ναό του Ηρακλείου, στον οποίο έχει αναρτηθεί και τιμοκατάλογος βάσει φωτιές στους κόλπους της Εκκλησίας και προκαλεί αντιδράσεις της τάξης των πιστών σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Βάλια Μπούι, καλό μεσημέρι από το Ράδιο 984. Πάμε στην αίθουσα του site, κυρίες και κύριοι, και στη συνάδελφο, για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Βάλια. Καλό μεσημέρι και από μένα, Αγγέλα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά όσοι έχουν τελέσει έτσι μυστήρια είτε γάμου, είτε βάφτισης, είτε ακόμα και μνημοσύνου, να έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να δώσουν ένα μικρό έτσι ποσό στον άνθρωπο, στον ιερέα που τελεί το συγκεκριμένο μυστήριο. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να έχει αναρτηθεί ανακοίνωση τιμοκαταλόγου, παρακαλώ, σε εκκλησία του νομού Ηρακλείου. Βεβαίως αυτό επικοινωνήσαμε και με τον πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής, τον Μεθόδιο Βερνιδάκη, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός. Ήταν εξοργισμένος, θα λέγαμε, γιατί αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν επιτρέπεται, όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά ακόμα λίγες φορές τα τελευταία χρόνια η Αρχιεπισκοπή έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι ιερείς να ζητάνε χρήματα από τους πιστούς. Πάντως, όποιος θέλει να μπει στο neacrete.gr και ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν, να φωνάξουν, να πούν ότι δεν είναι
είναι έτσι τα πράγματα. Όποιοι μπουν στο neakrete.gr θα δουν με τη σφραγίδα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτή την ταρήφα γάμους 150 ευρώ, βάπτιση 100 ευρώ, μνημόσυνο τώρα 100 ευρώ. Είναι ένα θέμα που πραγματικά προκαλεί έτσι γέλια, αλλά προκαλεί και αγανάκτηση, Αγγέλα, κυρίες και κύριοι. Μας στείλανε μια φωτογραφία από ένα μυστήριο το οποίο έγινε χθες στη συγκεκριμένη εκκλησία. Οι άνθρωποι εκεί ήταν αγανακτισμένοι. Βρεθήκανε εκτός απρόπτου μπροστά σε ένα γεγονός από το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα έβαλαν και το χέρι βαθιά στην τσέπη να πληρώσουν. Μας έστειλαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία, δίχως όμως να θέλουν να εκθέσουν, να πούν από ποια εκκλησία είναι, όμως το περιστατικό γνωρίζουμε ποια εκκλησία είναι, όπως γνωρίζει και η Αρχιεπισκοπή ακριβώς, ποια εκκλησία έχουμε είναι. Στην κατοχή μας τα στοιχεία της συγκεκριμένης εκκλησίας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η κίνηση αυτή, ότι πλέον το να βλέπεις τιμοκατάλογο στην εκκλησία και να ζητείτε συγκεκριμένο ποσό, 150 ευρώ για γάμο, 100 ευρώ για βάφτιση, 100 ευρώ για μνημόσυνο, λόγω ειδικών συνθήκων, και όπως μας λέει ο πρωτοσύγκελος, ποιες είναι αυτές οι ειδικές συνθήκες που επιτρέπουν μια τέτοια κίνηση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι διανύουμε καιρό κρίσης. Οπότε ποιες είναι οι ειδικές συνθήκες που επιτρέπουν τους πιστούς να δίνουν, να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν για ένα μυστήριο που πρέπει να τελέσουν στην εκκλησία. Και όπως μας λέει ο ίδιος, βεβαίως το γνωρίζει το θέμα, το έμαθε από εμάς, ενημερώθηκε, και από εκεί και μετά τη σκητάλη θα πάρει η Εκκλησία της Κρήτης και η Αρχιεπισκοπή για να πράξει τα δέοντα.